Θα δούμε πώ διαμορφώνεται το εργασιακό τοπίο έπειτα από τι νέε τεχνολογίε, ειδικά για τι γυναίκε και ειδικά στον κλάδο τη τεχνολογία. Κοντά μα είναι η κυρία Ελένη Ήδου, Chief Corporate Development Officer. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είδατε, για τάσει μιλήσαμε και στα λουλούδια. Για τάσει στην αγορά εργασία θα μιλήσουμε <laughs> και μαζί. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε. Ε, η κυρία που μίλαγε για πριν από λίγο, γιατί φαινόταν ότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα επιλέξουμε να υπάρχει ακριβώ αυτή η αγάπη, γιατί αυτή είναι που μα κρατάει σε γρήγορη και μα βοηθάει να εξελιχθεί. Και εμεί και θα, θα μιλήσουμε για επαγγέλματα και κάνετε κι εσεί αυτή την εισαγωγή. Πιστεύετε ότι πλέον καταφέρνουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν το χόμπι του ή το μεράκι του επάγγελμα, hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι στη ζωή ενός επαγγελματία σήμερα. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο, διότι ειδικά στην αρχή της καριέρας μας αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι ότι χρειαζόμαστε μια δουλειά για να βιοποριστούμε. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια βλέπουμε και πόσο σημαντικό είναι δεδομένο ότι αφαιρώνουμε ίσως και πάνω από το 50% του χρόνου μας γύρω από τη δουλειά μας. Ε, οπότε θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπίζω ότι ε, οι νέοι σήμερα ότι το έχουν αρκετά πιο υψηλά στο ραντάρ τους, όντως να κάνουν κάτι το οποίο αγαπάνε, διότι μόνο έτσι θα είναι καλοί και μόνο έτσι θα καταφέρουν και να εξελιχθούν. Και δυστυχώ αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε και από ένα σημείο τη εργασιακή μα πορεία και ούτε καν στην αρχή, με οποιαδήποτε μετεκπαίδευση έρθει, με νέου κλάδου που ανοίγονται και με νέε ευκαιρίε που ανοίγονται κατά τη διάρκεια τη ζωή μα, τη εργασιακή μα πορεία. Να περάσουμε όμω το θέμα μα, να περάσουμε στι νέε τεχνολογίε, να περάσουμε στο AI και πώ αυτό έχει διαμορφώσει το νέο τοπίο στην αγορά εργασία. Σήμερα νομίζω ότι όλοι... Έχει κυριαρχήσει. Έχει κυριαρχήσει. Η αλήθεια είναι ότι με το ChatGPT που πλέον πάει ένα χρόνος, νομίζω ότι είναι πλέον στο ραντάρ όλων μας mm -hmm. το AI, τουλάχιστον σε πολύ πιο έντονο βαθμό και αυτό θα λέγαμε στο ευρύ κοινό πλέον. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κλάδο σήμερα, ο οποίος είτε δεν έχει ήδη επηρεαστεί στη βάση του, είτε δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Για την ακρίβεια, αυτό που λένε σήμερα οι επιστήμονε είναι ότι οι εταιρείε οι οποίε δεν θα έχουν στο επίκεντρο το AI, μετά από πέντε χρόνια δεν θα υπάρχουν. Άρα, αυτό είναι και πολύ σημαντικό σε επίπεδο εταιρεών και σε συλλογικό mm -hmm. επίπεδο, αλλά σίγουρα και σε επίπεδο μονάδα. Παραδείγματο, χάρη πριν από 20 χρόνια, θεωρούσαμε ότι η βασική δεξιότητα είναι να ξέρουμε να χειριζόμαστε ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Η τα βασικά εργαλεία, τα βασικά προγράμματα ενό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ε, σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Έχουν προσθεθεί πολύ περισσότερε τεχνολογίε και στο μέλλον θα είναι σίγουρα και πολύ περισσότερε τεχνολογίε γύρω από το AI και γενικέ, αλλά και, ε, και, και... ειδικέ. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι δεξιότητε που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία προφανώ θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά πολύ, μεγάλος, πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται γύρω και από το. Ποιε δεξιότητε προτιμούνται αυτή τη στιγμή που πλέον οι εργαζόμενοι δεν έχουν καλύψει όλε όλες, όλες τι δεξιότητε τι τεχνολογικέ. Και επίση τη διάρκεια ζωής έχει μία δεξιότητα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πώ έχει αλλάξει τα τελευταία πέντε χρόνια το οικοσύστημα γύρω από τις δεξιότητες, mm -hmm. διότι έχουν προσθεθεί πολλά επαγγέλματα τα οποία ε, πριν από πέντε χρόνια δεν υπήρχαν. Και έχουν ανέβει πάρα πολύ προφανώς και σε αυτό που είπατε όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τεχνικές δεξιότητες. Παραδείγματος χάρη από προγραμματιστές, ανθρώπους που ασχολούνται με την ασφάλεια, cyber security. Κυρίως ανθρώπους που ασχολούνται με τα δεδομένα, data scientists, data analysts κλπ, ε, όπου ήταν κλάδοι που δεν υπήρχαν. Ε, πριν από πέντε χρόνια τους... Επειδή φέρνετε παραδείγματα, πέρα. αυτή τη στιγμή που λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, σε ποιε θέσει, σε ποιου κλάδου υπάρχει αυτό το κενό, Υπάρχει σε όλου του κλάδου. Ε, νομίζω ότι σε μια τελευταία έρευνα που διάβαζα, πάνω από το 50% των εταιριών λένε ότι δυσκολεύονται και να βρουν το mm -hmm. ταλέντο που ψάχνουν και να καλύψουν θέσει. Ε, και πόσο μάλλον να το κρατήσουν και να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί. Σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε. Λέγανε πάλι πριν από μερικά χρόνια ότι ο μέσο όρο διάρκεια μια δεξιότητα είναι τα 7 χρόνια. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πλέον ακόμα και τα 7 χρόνια δεν είναι αρκετά. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε και εμεί του εαυτού μα. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία 7 χρόνια, θα δούμε ότι ούτε η διείσδυση των ε, μέσων δικτύωση, κοινωνική δικτύωση ήταν τόσο ενεργή, ούτε ο τρόπο που κάναμε τη δουλειά μα ήταν mm -hmm. ο ίδιο. Και ειδικά και μετά τον COVID που ήρθε και δούλεψε σαν επιταχυντή αυτή τη ε, κατάσταση, υποτίθεται ότι ο κόσμο μα έχει πάει 20 χρόνια πιο μπροστά λόγω του COVID. Άρα η τεχνολογία μπήκε πολύ πιο έντονα στη ζωή μα και νομίζω ότι πλέον όλοι ας πούμε, έχουμε εξοικειωθεί πολύ με την έννοια τη βίντεο -κλήσης. προ COVID. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούσαμε έτσι με αυτή και την τεχνολογία. Και ότι είχαμε όλοι τα απαραίτητα μέσα στο σπίτι. Ακριβώ. Ναι. Άρα αυτό το COVID μα βοήθησε να πάμε αρκετά πιο μπροστά. Οι δεξιότητε πλέον έχουν αρκετά μικρότερο χρόνο ζωή. Νομίζω ότι ένα ενεργό επαγγελματία βλέπει ότι συνεχώ καθημερινά mm -hmm. πρέπει να εξελίσσεται και να εκπαιδεύεται. Διότι οι τάσει αλλάζουν ε, πάρα πολύ γρήγορα πλέον. Δηλαδή, η πρώτη μου σκέψη να πω ανάμεσα σε τρει με έξι μήνε. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον στην καθημερινότητά μα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ε, από εκεί και πέρα στις θέσεις που μένουν κενέ, πέρα από τις γενικές θέσεις, γιατί υπάρχει γενικότερα ένα έλλειμμα ανθρώπων και δεξιοτήτων, ίσως και μετά τον COVID αυτό έγινε και πιο έντονο. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που για ένα διάστημα ξεσυνήθησαν, θέλαν να μείνουν εκτός. Υπήρχαν και κάποιε χώρε που δώσαν έτσι αρκετά προνομιακά πακέτα. Είχαμε και τη μεγάλη και τη σιωπηρή παρέτηση. Έτσι, ακριβώ. Και ειδικά στην Αμερική, α πούμε, που ήταν έτσι αρκετά γενναιόδωρο το, το κράτο, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που μείναν εκτό για σχεδόν δύο χρόνια μέχρι να ξαναγυρίσουν. Και όλοι οι άνθρωποι που είπαν ότι πλέον εγώ θέλω να δουλεύω remote, παραδείγματο χάρη και όχι από το σπίτι. Ξέρετε, σε μια άλλη έρευνα που διάβαζα και εγώ το τελευταίο διάστημα, είδαμε ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία υπάρχουν τέσσερι διαφορετικέ γενιέ. Οπότε αυτό ε, συντάσσεται με τι δεξιότητε που όλο ένα και περισσότερο πρέπει να αναβαθμίζονται και να, και, να και να ενισχύονται. Οπότε αυτή τη στιγμή οι νέοι εργαζόμενοι, τι είναι αυτό που ζητούν από του εργοδότε, παράλληλα δηλαδή με την με τις οικονομικές απολαβές, παράλληλα με την εξέλιξη ζητούν και εκπαίδευση και μπορούν π.χ. οι ελληνικές εταιρείε αυτό να το παρέχουν. Αναλόγως πως ορίζουμε τώρα τους νέους, γιατί είπαμε και για τις τέσσερις γενιές, νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία των νέων. Αυτό είναι σημαντικό. <laughs> θα μιλήσω για αυτούς οι οποίοι μόλις, βγα μόλις βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και ετοιμάζονται να μπουν mm -hmm. στην αγορά εργασίας και έτσι είναι σε αυτό το αρχικό στάδιο. Νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα που σήμερα τουλάχιστον βλέπουμε συστάσεις να υπάρχουν και το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας είναι ότι ένας εργαζόμενος ζητάει πολύ πιο έντονα την ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής. Κυρίως μετά το COVID αυτό έχει έρθει πολύ έντονα στο ραντάρ όλων των υποψηφίων. Και σίγουρα το κομμάτι αυτό που είπατε τη εκπαίδευση. Είναι ευπέδευσης... και που επιβάλει η Gen Z αυτό <laughs> στου εργοδότε. ναι, Τώρα αυτό η αλήθεια είναι ότι η Gen Z που λέτε δυστυχώς για μένα ε, είναι μια γενιά η οποία ναι μεν έχει δυσκολευτεί αλλά ίσως σε κάποια πράγματα δεν σκέφτεται με τον παραδοσιακό τρόπο και αυτό δεν τη βοηθάει. Δηλαδή οι γονεί μα, κυρίω με οι τελευταίε δύο γενιέ από αυτέ που mm -hmm. αναφέρατε, ε, ήταν πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι σου λέγανε ότι για να πα μπροστά πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, πρέπει να κάνει το έξτρα βήμα, Πρέπει να δείχνει πάντα τον καλύτερο σου εαυτό. Η δουλειά δεν είναι κάτι δεδομένο. Και δυστυχώ βλέπουμε ότι κυρίω οι νέοι περιμένουν πάρα πολλά πράγματα από του άλλου χωρί να κάνουν εκείνη το 100% ή το 110% αυτό που μπορούν. Αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι μάλλον είναι και μια γενιά η οποία έχει ήδη πολύ καλά εφόδια, πολύ καλέ σπουδέ. Βέβαια, η εμπειρία δεν αντικαθιστάται σε κάθε περίπτωση. Μπαίνοντα όμω περισσότερο στο κομμάτι των γυναικών και των νέων τεχνολογιών. Ε, βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών παγκοσμίω εργάζεται σε αυτόν τον κλάδο. Πώς θα μπορούσε αυτό το ποσοστό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, για να μην υπάρχει και έλλειμμα συνολικό. Πάλι διάβαζα σε μια έρευνα τη προάλληλη, γιατί όπω σα είπαμε, είχαν καλέσει σε ένα πάνελ γύρω από το AI, οπότε ήταν και μια καλή αφορμή να ξαναδούμε τι παγκόσμι, παγκόσμιες τάσει. Ε, Στου φοιτητέ σήμερα, συνήθω 6 στα 10 αγόρια λένε ότι θα με ενδιαφέρε mm -hmm. να ακολουθήσω μια τεχνολογική πορεία. Ε, ενώ στι γυναίκε ε, αντίστοιχα το λένε 2 με 3 στι 10. Άρα βλέπουμε ότι αν το δούμε. Σήμερα, σε επίπεδο ιεραρχία ή ας πούμε, σε επίπεδο κάλυψη θέσεων, βλέπουμε όντω ότι οι άντρε είναι πολύ περισσότερο. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο και την ιστορία, βλέπουμε ότι αυτό είναι μια απόφαση η οποία ξεκινάει από πολύ πιο πριν. Πιθανότατα από το σχολείο ή από τα βιώματα που έχει κάποιο σπίτι του. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο το βλέπει στο κομμάτι το πανεπιστημιακό. Οπότε ότι είναι στερεότυπα τα οποία συνεχίζονται ή ότι είναι ένα κλάδο που έτσι κι δεν είναι ελκυστικό για τι γυναίκε. Πιστεύω ότι ε, πιστεύω ότι σίγουρα δεν έχει να κάνει με το αν είναι ένα ελκυστικό κλάδο. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη διείσδυση σε επίπεδο mm. ανδρών, είτε επειδή υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα στερεοτυπικό, είτε επειδή ακόμα δεν έχει έρθει στο ραντάρ ε, όχι μόνο των γυναικών. Γενικότερα, το σε πόσο μεγάλη ζήτηση είναι τα τεχνολογικά επαγγέλματα. Διότι και εμεί, αν σκεφτούμε του εαυτού μα, όταν σπουδάζαμε, τι θέλαμε, να κάνουμε μια δουλειά που να την αγαπάμε. Και να βεβαιωθούμε ότι θα είναι μια δουλειά η οποία υπάρχει, θα μα βοηθήσει να αναπτυχθούμε και θα μα βοηθήσει να εξελιχθούμε στην καριέρα μα και να εξασφαλίσουμε τα προστοζή με έναν τρόπο αναπτυσσόμενο. Δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα επάγγελμα που δεν θα υπάρχει. ή που δεν θα έχει εξέλιξη. ή που δεν θα έχει εξέλιξη. Άρα, αυτή τη στιγμή τα επαγγέλματα που έχουμε τη μεγαλύτερη εξέλιξη είναι τα τεχνολογικά επαγγέλματα και νομίζω ότι όσο αυτό έρχεται πιο πολύ στην αντίληψή μα, ανεξαρτήτου του φύλου, όλοι θα προσπαθούμε πιο πολύ να γυρνάμε σε αυτού του τομεί. Δηλαδή, πριν από. Μερικέ δεκαετίε στην Ελλάδα τι θέλαμε να γίνουμε όλοι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, mm -hmm. δικηγόροι. Ε, όταν εγώ σπούδαζα πριν από μερικά χρόνια. Καλά, κάνατε, ναι. Πριν <laughs> από μερικά χρόνια. Ε, Κυρίω ήταν business, marketing mm -hmm. και οικονομικά με εξαίρεση έτσι, τα πιο εξειδικευμένα, τουλάχιστον σε αυτόν τον κλάδο. Σήμερα, αν ξαναγυρνούσαμε τον κόσμο πίσω, θα βλέπαμε επαγγέλματα τα οποία δεν τα είχαμε σκεφτεί. Ότι πραγματικά είναι τόσο πολύ μπροστά ή που είναι τα πιο καλά αμοιβόμενα. Αυτό που λέμε προγραμματιστέ, άνθρωποι που mm ασχολούνται -hmm. με τα δεδομένα, cyber security, UI, designers, δηλαδή πραγματικά επαγγέλματα που δεν τα γνωρίζαμε. Πρα, ε, πραγματικά επαγγέλματα που δεν υπήρχαν. Δεν Κυρία δεν Νικολαίδου, ε, 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 επιστρέφοντα λίγο στην, στη συζήτησή μα την προηγούμενη, επιστρέφοντα και λίγο στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ και το οικοσύστημα συνολικά. Γιατί βλέπουμε και πάρα πολλέ startup επιχειρήσει, νέε ιδέε, φρέσκε ιδέε, νεοφυεί επιχειρήσει ε, και από τη μία βλέπουμε όλες αυτές να εντάσσονται στον στο κλάδο της τεχνολογίας, δηλαδή ε, ιδέες πολύ προχωρημένες, ε, με βάση το έλλειμμα που λέμε ότι υπάρχει στη χώρα, και από την άλλη όμως το έλλειμμα συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό γιατί συμβαίνει αυτή η μεγάλη αντίφαση. Διότι αυτό που ίσχυε και πριν από πέντε χρόνια και συνεχίζει να ισχύει και σήμερα είναι ότι αυξάνεται με τόσο μεγάλους ρυθμούς η ζήτηση για τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δεξιότητες, ενώ παράλληλα η πηγή των ανθρώπων mm -hmm. δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, διότι φανταστείτε ότι ειδικά στην Αμερική, μην πάρουμε την Ελλάδα, που είναι και το κέντρο, συνεχίζει να είναι το κέντρο της τεχνολογίας... Οι πέντε μεγαλύτερε εταιρείε σήμερα, άμα σκεφτούμε βάση κεφαλοποίηση, είναι εταιρείε τεχνολογία. Οι οποίε έχουν αυξηθεί και ραγδαία, άρα είναι προφανέ ότι ο κόσμο δεν φτάνει για να καλύψει αυτέ τι ανάγκε. Και αυτό έχει οδηγήσει στην Αμερική, αλλά πλέον και παγκοσμίω, να μετακινηθεί ο κόσμο από τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευση. Mm -hmm. Άρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία είναι με τετραετή φίτηση ή τριετή φίτηση, και ξεφύτρωσε πολύ έντονη η ανάγκη των boot camps. Άρα τα προγράμματα, τα οποία με πολύ εντατικό τρόπο mm. βγάζανε προγραμματιστέ, data scientists και όλα αυτά, ακριβώ επειδή δεν μπορούσε η προσφορά των αυτών μετά από τέσσερα χρόνια που θα βγαίνουν να καλύψει τη ζήτηση. Άρα έπρεπε να σκεφτούν να πολύ δημιουργικά. Εσύς Στην Ελλάδα. Συγγνώμη, σα ναι, υποταλά υποταλά. πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή έχετε και πολύ καλή εποπτεία τη αγορά συνολικά, όταν βλέπουμε για παράδειγμα ειδικότητε όπω λογιστέ, άνθρωποι που προέρχονται από τον οικονομικό κλάδο να μεταπηδούν σε αυτό το χώρο της τεχνολογίας. Συνήθως βλέπετε να προχωρούν και να τα καταφέρνουν που όπως είπατε και εσείς η βασική τους εκπαίδευση είναι πάνω σε ένα διαφορετικό αντικείμενο αλλά βλέπουμε να γίνονται μετεκπαιδεύσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να εισχωρήσουν και σε αυτό το κλάδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Νομίζω ότι όποιο έχει την όρεξη και επενδύει στο να μάθει καινούργια πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρει. Άρα δεν έχει σημασία από πού θα ξεκινήσει. Σημασία έχει πόσο πολύ θα ασχοληθεί, θα εκπαιδευτεί, θα μετεκπαιδευτεί. Άρα για μένα πάντα αυτό που λέω είναι ότι για όλους μας ισχύει αυτό, σε κάθε ηλικία, ότι εμείς πρέπει μονίμως να είμαστε σε γρήγορη Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ειδικά επειδή ακουμπήσαμε και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τώρα η... η κοινή γνώμη έλεγε ότι θα επηρεαστούν κυρίως οι άνθρωποι που έχουν αυτό που λέμε low skills ή blue collar workers. Mm -hmm. Άρα οι χαμηλόμιστοι, αυτοί που yeah. κάνουν πιο πολύ ε, συνεχής και μονότονη και ίδια δουλειά. Ε, σήμερα αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει και τους white collars, άρα και τους, αυτούς που είπαμε τους νέους, που είναι πλέον πολύ καλά mm -hmm. εκπαιδευμένοι κτλ. Άρα αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι πιθανότητα στο μέλλον και αυτό που θα απαιτείτε εμείς να κάνουμε θα αλλάξει, και εμείς θα πρέπει να αλλάξουμε τις γνώσεις μας και πιθανότητα η δουλειά μας θα είναι πιο πολύ να γίνουμε καλοί χειριστές, των μηχανών ή των άλλων εργαλείων που υπάρχουν γύρω μα. Το ίδιο πράγμα ισχύει για όλα. Και για του γιατρού, να σκεφτούμε κάτι το οποίο Φωστά. θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά μα. Ειδικά καλοί χειριστέ εν προκειμένου τη ναι. τεχνητή νοημοσύνη. Και για να τελειώσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, θα ήθελα να κάνετε μια πρόβλεψη πώ θα είναι τα πράγματα. Δεν σα πάω μακριά σε δέκα χρόνια. Σε πέντε χρόνια <laughs> από σήμερα. Δυστυχώ Δε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα να το προβλέψει αυτό. Όποιο νομίζει ότι μπορεί να το κάνει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Ε, θεωρώ ότι επειδή με ρωτήσατε και για την Ελλάδα, αυτό που βλέπω τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια είναι μια συστηματική προσπάθεια mm -hmm. η οποία υποστηρίζεται και από τον ιδιωτικό αλλά και από το δημόσιο τομέα να ενεργοποιηθεί το ελληνικό οικοσύστημα και γύρω από τον τεχνολογικό κλάδο. Π.χ., βλέπουμε εταιρείε να έρχονται και να δημιουργούν κέντρα ανάπτυξη και πληροφορική mm -hmm. στη χώρα μα. Εντυπωσιακό! Mm -hmm. Δεν θα το περίμενε κανένα πριν από μερικά χρόνια. Ε, αλλά επίση να και πολλέ εταιρείε με τεχνολογικό αντικείμενο. Μία από αυτέ τι εταιρείε είναι και η εταιρεία που εκπροσωπώ, η PeopleShared, όπου είναι και η πρώτη εταιρεία η οποία πήρε αποτίμηση άνω του ενό δι και έγινε το πρώτο Unicorn, ε, ω εταιρεία με ελληνικέ ρίζε. Αλλά δεν είμαστε μόνοι εμεί. Βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχουν πολλέ εταιρείε οι οποίε έχουν κάνει άλματα. Άρα, στο πλαίσιο της πρόβλεψης θεωρώ ότι θα ενισχυθεί αυτή η τάση. Γιατί, αν κοιτάξει και κάποιο ε, την ιστορία, βλέπει ότι ε, πριν από μερικέ δεκαετίε οι μεγαλύτερε εταιρείε ή οι εταιρείε με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση δεν ήταν στον κλάδο τη τεχνολογία. Ήταν σε πολλού άλλου τομεί. Σήμερα πιστεύω ότι αυτή, αυτή, αυτή η τάση που σα περιέγραψα ε, θα συνεχίσει. Όπω βλέπουμε, οι εταιρείε τεχνολογία να έχουν μεγαλύτερη αποτίμηση σε σχέση με ολόκληρα κράτη, με ολόκληρε χώρε. Είναι εντυπωσιακό. Άρα, πιστεύω ότι αυτή η τάση θα εξελιχθεί. Η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο μας πηγαίνει μπροστά όπως και η επιστήμη και πραγματικά σε προσωπικό επίπεδο είμαι ευγνώμων διότι πάρα πολλά δικαιώματα και ευκαιρίες που έχω τις χρωστάω στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Παραδείγματο χάρη την πρόσβαση στη γνώση. Ξέρα mm -hmm. έχει βοηθήσει ακριβώς πάρα πολύ να υπάρχει μια ενιαία βάση για όλους όσους θέλουν να την αξιοποιήσουμε. Από την άλλη, ένα από τους βασικούς κινδύνους είναι ότι όσο κάποιοι άνθρωποι και κάποιες χώρες πηγαίνουν πιο μπροστά και κάνουν άλματα, τόσο μεγαλώνει και, και, και το χάσμα. Κάποιες άλλες χώρες χάζημα, μένουν πίσω, ακριβώς. οπότε έχουμε μεγάλα κενά ενδιάμεσα. Κυρία Κύριε σα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.